Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλώς ήλθατε στην απόψινή μας αναμετάδοση. Η βραδιά απόψε φαίνεται ιδανική για ποδόσφαιρο. Το κλίμα, τόσο στις τάξεις των ομάδων, όσο και στους οπαδούς τους, είναι πολύ καλό. Και όλοι μιλούν για μια σπουδαία σύγκρουση με πολλές συγκινήσεις. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και γι' αυτό άλλωστε παραμένει πάντα στη κορυφή των προτιμήσεων του κόσμου. Πρόκειται για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γήπεδα του κόσμου. Ποιος παίκτης άραγε δεν θα ήθελε να αγωνιστεί εδώ μέσα? Είμαστε όλοι έτοιμοι για την έναρξη του παιχνιδιού. Πιάνιτς θα ανοίξει την μπάλα προς τα πλάγια. Ζορζίνιο. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Αζάρ. Δεν μπόρεσε εδώ να βρει σωστά την μπάλα και έκανε φάουλ. Το βλέπουμε. Αυτό θα πει δυνατό ξεκίνημα. Φάουλ σε επικίνδυνη θέση στα πρώτα λεπτά του μάτς. Εντάξει, είναι εκτός ακτίνας δράσης εδώ, αλλά και ο γκολ. Βίλιαν! Και η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Απίστευτο, αν δεν σε θέλει η μπάλα. Είναι απίθανος. Τα έκανε όλα σωστά. Αλλά στο τέλος ήταν άτυχος. Η όμορφη προσπάθεια που έκανε σταμάτησε στο δοκάρι. Ντούγκλας Κώστα. Αυτή του η βαθιά παλιά δεν είχε τύχει. Τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, αυτή εδώ η παλιά δεν ήταν και τόσο ακριβίας. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Μαζάρ ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Και ξανακερδίζουν αμέσως την κατοχή. Μωράτα. Πιάνιτς κάνει τη μακρινή παλιά. Κριστιάνο Ρονάλντο κάνει τη μακρινή παλιά. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Επιχείρησαν μια καλή προσπάθεια οι αντίπαλοι, αλλά αυτός καραδοκούσε και έκοψε πάρα πολύ εκεί. Ματουιντί. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Και συνεχίζει με καλές προϋποθέσεις αυτό το σουτ. Πολύ καλή απόκρουση. Φανταστική ενέργεια. Σώζει την ομάδα του από σίγουρη παραβίαση. Ο goalkeeper έπιασε την μπάλα. Και εδώ σταματά αυτή η επίθεσή τους. Δοκιμάζει τη βαθιά παλιά. Πολύ καλή επέμβαση. Θα ανακουφίσει τους συμπαίκτες. Τουλάχιστον υπέροχη προσπάθεια. Καλά που ήταν εκεί ο αμυντικός και καθάρισε τη φάση. Ζορζίνιο με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Μαντζουκίτς, σεντράριο Μαν και να η κεφαλιά. Το βάλανε. Έσπασε το ρόδι για τον σημερινό αγώνα. Πάρα πολύ ωραία και ομαδική δουλειά εδώ. Βλέπουμε πόσο γρήγορα πέρασαν από την άμυνα στην επίθεση, απλά και αποτελεσματικά. Θεωρώ πολύ πιθανό βέβαια, αυτό που εμάς μας φαίνεται απλό, να έχει δουλευτεί αμέτρητες ώρες στην προπόνηση. 1-0 το σπίλια! Το κάρφωσε! Αυτό δεν πιανόταν ούτε με σφαίρες. Αυτή κι αν είναι ιδανική εκτέλεση. Έστειλε την μπάλα στο γάμα. Είχε φοβερή αίσθηση του χώρου και με ιδανικό timing έκανε τα δύσκολα να φαίνονται εύκολα. Απίθανο γκολ. Και το παιχνίδι ξεκινά και πάλι από την αρχή. Μάλλον τους πιάσανε στον ύπνο. Το μυαλό τους ήταν ακόμα στον γκολ που πέτυχαν. Αλλά θα έπρεπε να ξέρουν πως η στρογγυλή θεά δεν συγχωρεί τέτοιες απροσεξίες. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή.
Εδώ βλέπουμε πως τους σταμάτησαν έγκαιρα. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Ζορζίνιο και τη στέλνει προς τα αριστερά. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Καταφέρνουν και αναχαιτίζουν την επίθεση. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Στέλνει την μπάλα στον τερματοφύλακά του. Η μπάλα στον άξονα. Ντούγκλας Κώστα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με την μπάλα. Ματουιντί προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Σε Μάντζουκιτς. Ω, το πιάσε. Ο Μάντζουκιτς δεν νομίζω ότι έκανε κάτι λάθος. Απλά ο τερματοφύλακας έκανε απίθανη επέμβαση. Μία κεφαλιά. Και ο διαιτητής θα δείξει πως είναι ελεύθερο χτύπημα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Κόβατσιτς. Διάβασε άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Λίγο πριν ο αντίπαλος απειλήσει το τέρμα του. Λίγο καλύτερη να ήταν αυτή η παλιά και τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά τώρα. Με τέτοιου είδους πάσες δεν έχεις αποτέλεσμα. Άσε που εκνευρίζονται και οι συμπαίκτες σου. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Κριστιάνο Ρονάλντο. Σεντράριο Ρονάλντο. Πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Το παιχνίδι είναι πολύ καλό έως τώρα. Είχαμε δύο γκολ και ωραίες φάσεις. Μετά την ανάπαυλα, οι παίκτες πιάνουν και πάλι δουλειά. Ντούγκλας Κώστα. Το μαρκάρισμα είναι αντικανονικό. Καταλογίστηκε, ναι, καταλογίστηκε φάουλ. Μωράτα. Φίλιαν. Στον ουρανό η μπάλα. Βγάζει μια πάσα με μυρογνωμόνιο. Μπερναρντέσκι. Έχει κενό χώρο μπροστά του. Σεντράριο Μπερναρντέσκι. Σουτάρει προς το τέρμα. Δεν είχε δύναμη αυτό το σουτ. Πολύ καλή η έμπνευσή του, όχι όμως και το τελείωμά του. Μάντζουκιτς. Γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Καντέ. Μωράτα. Θα ανοίξει την μπάλα προς τα πλάγια. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Σεντράριο Άλβαρο Μωράτα. Είναι ευκαιρία. Καλή επινόηση. Για να δούμε. Σφύριξε ο διαιτητής. Προφανώς είναι φάουλ αυτό. Για να δούμε αν θα το πάει για μέσα. Είναι αρκετά μακριά από το τέρμα, αλλά τέτοιοι παίκτες. Και το πάει για μέσα. Μωράτα! Τόσο ο τερματοφύλακας. Ο Μωράτα αλλιώς το φαντάστηκε εδώ. Αλλά ο κύριος κάτω από τα δοκάρια είχε άλλη γνώμη. Καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Μάλλον ψάχνει για κάποιον. Θα ψάξει τον γκολ. Ωραία η παλιά. Το τελείωμα όμως όχι και τόσο. Είναι κρίμα τέτοιες υπέροχες βαθιές μπαλιές να μένουν τελικά ανεκμετάλλευτες. Πιάνιτς.
Προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στο πλάγιο. Καντέ. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Θα γεμίσει προς τον άξονα. Καταφέρνουν να απομακρύνουν τον κίνδυνο. Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος εδώ, αλλά κατάφερε πάρα πολύ έξυπνα να μπει στη φάση και να διώξει. Η μπάλα θα βγει πλάγιο. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Εκτός γραμμής σε πλάγιο. Ανέξυπνη αυγενά η ευκαιρία. Λέτε αυτό το γκολ να είναι και το καλό? Δεν νομίζω ότι μπορούσε να τελειώσει αλλιώς η φάση. Σε πρώτη ανάγνωση μπορεί να φανεί ως τύχη, αλλά είναι αποτέλεσμα της πίεσης ψηλά που εφάρμοσαν. Συν Αθηνά και χείρα εκείνη. Κατάφεραν να πάρουν τα ηνία του μάτς, έχοντας πετύχει ένα γκολ παραπάνω από τον αντίπαλό τους. Μπράβο για την... Και με το κεφάλι πάει για γκολ. Πολύ σημαντική αυτή η απόκριση. Εδώ πραγματικά ξετύλιξε όλο το ταλέντο του και κατάφερε να αποσοβήσει τον κίνδυνο. Κινήθηκε πολύ όμορφα και κατάφερε να σταματήσει την παλιά πριν γίνει επικίνδυνο. Μάρκος Αλόνσο. Θα εκμεταλλευτεί κανείς αυτή την έξυπνη πάσα? Αυτό θα είναι κόρνερ ξανά. Είναι δύναμη την μπάλα. Για να δούμε αν θα έχουν άλλη ευκαιρία για να ισοφαρίσουν. Καλή αντίδρασή τους, αλλά ημιτελής. Ζορζίνιο. Αστόχησε και σε πολύ κρίσιμο σημείο. Τώρα φαντάζομαι εύχεται να του δοθεί άλλη μια ευκαιρία για να πατσίσει το λάθος που έκανε. Αν είχε μπει, τώρα θα είχαν πιάσει τον αντίπαλο στο σκορ. Μωράτα. Και γίνεται ξανά δικιά τους. Ζωάο Κανσέλο. Γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Σεντράρει ο Μπερναρντέσκι. Άτσαλη προσπάθεια. Ίσως και να τους κοστίσει στη συνέχεια. Μωράτα. Θα το καρφώσει. Προχωράει προς τη μεγάλη περιοχή. Από τη στιγμή που είσαι πίσω στο σκορ, δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει να κάνει συντηρητική τακτική. Θα πρέπει να ρισκάρουν, δεν γίνεται αλλιώς. Μωράτα αποφασίζει να τη στείλει Μάλλον, πίσω. Ήρθε η ώρα να ενισχύσουν την επίθεσή τους και να επιδιώξουν την ισοφάριση. Οι αμυντικοί θα πρέπει να προωθούνται πιο πολύ και ας ρισκάρουν. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Ωραία επέμβαση, μπράβο του. Εδώ τα χρειάστηκε λίγο ο goalkeeper, αλλά μπράβο του. Ο χρόνος που τους απομένει είναι λίγος. Θα πρέπει να επινοήσουν κάτι καλό τώρα. Βίλιαν. Μαντζουκίτς. Κάνει το γέμισμα. Πολύ καλή τοποθέτηση. Έδιωξε το κίνδυνο, ανακουφίζοντας ταυτόχρονα τους συμπαίκτες. Απομακρύνουν την μπάλα. Χρειάζεται μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, θα έλεγα, και οξυδέρκεια σε τέτοιες περιπτώσεις. Ο Μωράτα με την μπάλα. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Να και το στήριγμα. Ο αγώνας τελείωσε. Μόνο με ένα γκολ σε όλο το παιχνίδι ήταν πολύ κοντινό το σκορ. Νομίζω ότι κρίθηκε από το ποιος το ήθελε περισσότερο τελικά. Θα έλεγα πως το σύστημα που εφάρμοσαν δεν ήταν και τόσο δύσκολο να το καταλάβεις. Συνεχείς πλαγιοκοπήσεις και σέντρες. Μάλλον όμως το έκαναν πολύ.